Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένουμε στο θέμα. Πάμε να ανοίξουμε την συζήτηση φιλοξενώντας τον καλό δημοσιογράφο και αναλυτή, τον κύριο Γιάννη Κουτσομίδη. Καλησπέρα, κύριε Κουτσομίδη. Καλησπέρα σας. Ζητώ συγγνώμη για τα τζιτζίκια, αλλά είναι η εποχή τέτοια, δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Μου δίνετε τώρα μια καλή πάσα, γιατί το σχολιάσαμε χθες. Δεν είστε μόνος. Δεν είστε μόνος, γιατί τζιτζίκια ακούσαμε και στο τηλεοπτικό μήνυμα του Πρωθυπουργού. Ναι, δηλαδή φτάσαμε σε ένα τέτοιο σημείο να πιστεύουμε τώρα αυτό που βλέπουμε είναι αυτό που βλέπουμε ή είναι κάτι άλλο. Κλείνουμε την παρένθεση. Μας έδωσε το στίγμα ότι τουλάχιστον το μήνυμα έχει βιντεοσκοπηθεί στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο που τα τζιζίκια ακούγονται έντονα. Λοιπόν, ένα πρώτο πολιτικό σχόλιο θα ήθελα και να ξεκινήσω με το τελευταίο. Την εξέλιξη με την δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη που είχαμε πριν από λίγο. Ναι, ναι. Λοιπόν, φαίνεται πλέον ξεκάθαρα ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα σηκώσει αυτό το ζήτημα πολύ ψηλά στην πολιτική ατζέντα του Κινάλ. Ήταν αναμενόμενο, αλλά περιμέναμε να το δούμε κιόλας. Πλέον είναι ξεκάθαρο. Θα είναι ένα από τα κεντρικά, αν όχι το κεντρικό ζήτημα της προεκλογικής εκστρατείας του Κινάλ, θα είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το αναδείξει σε πολύ μεγάλο βαθμό η ηγεσία του κόμματος. Φυσικά υπάρχουν σημαντικά επιχειρήματα και υπέρ των θέσεων του κ. Ανδρουλάκη, αλλά από την άλλη νομίζω ότι και η χώρα έχει και άλλα ζητήματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά και θα μπορούσαν να έχουν προταχθεί. Φυσικά κάθε κόμμα κάνει τις επιλογές του πώς θα αξιοποιήσει και τις πάσες που του δίνει ο αντίπαλος, να το πούμε έτσι και λίγο αθλητικά. Είναι σαφές πάντως ότι εντάξει, οι υποθέσεις παρακολουθήσεων πολιτικών προσώπων στη χώρα έχουν ξαναζήσει, δεν είναι πρώτη φορά. Ναι. Να θυμηθούμε Τόμπρα, να θυμηθούμε Γριλάκη Μαυρίκη, να θυμηθούμε στην νεότερη πολιτική ιστορία πραγματικότητα τη Vodafone που πέρασε όπως έφτασε έτσι πολύ χειρά, ναι. έφυγε από την επικαιρότητα, αλλά η αλήθεια είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε την επίσημη κυβέρνηση να επιβεβαιώνει παρακολούθηση πολιτικού αντιπάλου. Ακριβώς. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας. Είναι ένα πρωτοφανές περιστατικό και μάλιστα θέτει και πολύ σοβαρά ζητήματα ως προς το κράτος δικαίου, το εύρος των εξουσιών της εκτελεστικής εξουσίας, της εφαρμογή του συντάγματος, τα δικαιώματα των βουλευτών. Πάρα πολλά ζητήματα άνοιξε αυτή η διαδικασία, τα οποία ελπίζω και πρέπει νομίζω να συζητηθούν με μια σοβαρότητα και όχι σε επίπεδο κομματικών αντιπαραθέσεων, γιατί πραγματικά υπάρχει σημαντική ανάγκη να υπάρχει μια πολύ σοβαρή επαγγελματική υπηρεσία πληροφοριών στη χώρα, αλλά υπάρχουν και σημαντικά επιχειρήματα υπέρ της προστασίας κάποιων θεμελιωδών δικαιωμάτων και της προστασίας και του συντάγματος. Άρα αυτή η ισορροπία πρέπει να βρεθεί με κάποιες ρυθμίσεις οι οποίες θα διασφαλίζουν και τις δύο αυτές ανάγκες της δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε χθες, υπέγραψε μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου που είναι μια αρχική κίνηση με την προσθήκη δεύτερου εισαγγελέα στις εγκρίσεις των παρακολουθήσεων, αλλά αυτό μένει να συμπληρωθεί και με πολλές άλλες κινήσεις που πρέπει να γίνουν. Πιστεύω να γίνει μια συζήτηση ουσιαστική στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας μετά τις 22 Αυγούστου. Μάλιστα. Εδώ τώρα να έρθω σε αυτό το κεφάλαιο. Αυτή η συζήτηση μπορεί να σηματοδοτήσει ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις σαν συνέχεια της υπόθεσης ή θεωρείτε ότι εντάξει, θα ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση, θα αποτελέσει σίγουρα, μας το περιγράψατε άλλωστε, πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης μέχρι και τις εκλογές που θα γίνουν σύμφωνα πάντα με τον Πρωθυπουργό στην ώρα του, δηλαδή στο τέλος της τετραετίας, ή θεωρείτε ότι μπορεί να επισπευστούν πολιτικές εξελίξεις? Κοιτάξτε, με βάση τα επιχειρήματα και τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις που έχει δώσει ο Πρωθυπουργός, το βλέπω δύσκολο αυτή τη στιγμή υπό το βάρος αυτής της συγκεκριμένης υπόθεσης να αλλάξει ο σχεδιασμός ως προς τις εκλογές του κυβερνητικού κόμματος. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός θα συνεχίσει την πορεία προς την άνοιξη του 2023. Σαφέστατα βέβαια πλέον έχουμε δει τα πάντα και δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τίποτε πια. Πιστεύω ότι πολλά θα φανούν εάν πραγματικά υπάρχει αυτό που μαθαίνω και από το ρεπορτάζ, διάθεση να υπάρξει μια αντιστροφή των εξελίξεων με ανακοίνωση πολύ σημαντικών μέτρων οικονομικής ενίσχυσης στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αρχές Σεπτεμβρίου. Εκεί θα δούμε κατά πόσον όλα αυτά
θα υλοποιηθούν εντός του έτους ή θα πάμε για την άνοιξη ή λίγο αργότερα. Άρα, αν αντιλαμβάνομαι καλά, διορθώστε με, από την επιχείρηση παρακολούθησης πάμε στην επιχείρηση αλλαγής της ατζέντας. Νομίζω ότι έχει ξεκινήσει ήδη. Είδαμε σήμερα το πρωί τις δηλώσεις του κυρίου Σταϊκούρα για την έξοδο από την μνημονιακή εποπτεία και νομίζω και τις επόμενες ημέρες μέχρι τη ΔΕΘ θα δούμε αντίστοιχου είδους εξαγγελίες ή ανακοινώσεις από την κυβέρνηση που θα προσπαθήσουν να αλλάξουν αυτό το κλίμα που διαμορφώθηκε. Μάλιστα. Σε επίπεδο πολιτικών συσχετισμών, με ορίζοντα βεβαίως την εκλογική αναμέτρηση, η υπόθεση αυτή έκλεισε και τα όποια σενάρια μιας ενδεχόμενης συνεργασίας μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, σε πρώτη ματιά συμφωνώ, ναι, είναι έτσι. Όμως, εάν οι εκλογές διεξαχθούν μετά την άνοιξη ή ας πούμε το Μάιο, τον ερχόμενο Μάιο, και γίνουν και δεύτερες εκλογές ή ίσως και τρίτες επαναληπτικές, δεν μπορώ να αποκλείσω κανένα σενάριο, διότι ξέρετε, στην πολιτική έχουμε δει πολλά πράγματα. Πριν από μερικά χρόνια ο κύριος Τσίπρας αποκαλούσε τον κύριο Παπανδρέου Πινοσέτ και μετά την ανάλυση της κυβέρνησης από τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Παπανδρέου πήγε και επισκέφθηκε τον κύριο Τσίπρα. Λοιπόν, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Βεβαίως, συμφωνώ, σε πρώτο επίπεδο δημιουργείται ένα πολύ σοβαρό χάσμα και δημιουργείται μια δυσπιστία και σε επίπεδο ηγετικό αλλά και σε επίπεδο οπαδών. Νομίζω ότι το έχουμε δει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ημέρες. Όλη αυτή η ένταση έχει μεταφερθεί και στη βάση των κομμάτων. Μάλιστα. Υπάρχει ένα σχόλιο. Εμείς αυτό διαπιστώνουμε, διορθώστε μας αν κάνουμε λάθος, για αυτή την ηχηρή εκοφαντική σιωπή της συντριπτικής πλειοψηφίας, πλειονότητας των κυβερνητικών βουλευτών γύρω από την υπόθεση των παρακολουθήσεων, ή έχουμε έτσι λανθασμένη εικόνα? Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχω μιλήσει με κάποιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Οι περισσότεροι έπεσαν από τα σύννεφα. Μην σας πω όλοι. Δηλαδή, δεν βρήκα ούτε έναν ο οποίος να θεωρούσε ότι κάτι τέτοιο ήταν έστω και μακράν αναμενόμενο. Είναι μια αμήχανη στιγμή. Σαφέστατα. Δηλαδή, ό,τι και να πει κανείς, είναι πολύ δύσκολο να επενέσει τον Πρωθυπουργό για τις δηλώσεις που έκανε, να κατηγορήσει τον Πρωθυπουργό για τους χειρισμούς, να επενέσει τον κύριο Δημητριάδη, να τον κατηγορήσει. Είναι μια αμήχανη στιγμή. Μόνο 2-3 υπουργοί βγήκαν με δηλώσεις στήριξης και του κύριου Δημητριάδη και του Πρωθυπουργού. Νομίζω από τη στιγμή που δεν υπάρχει μια, θα έλεγα, και ξεκάθαρη γραμμή συνολικά στο κόμμα για τι έγινε αυτή η διαδικασία, και οι ίδιοι βουλευτές δεν γνωρίζουν να φτιάξουν και ένα αφήγημα πώς να αντιπεξουθούν στην κοινωνία. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή γνώση. Εάν ο κύριος Ανδρουλάκης είχε σχέσεις με αυτές τις σκοτεινές δυνάμεις που πενήχθηκε ο Πρωθυπουργός, εάν ήταν δόλια η παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη για άλλους σκοπούς, τι ήταν όλο αυτό, δεν το γνωρίζουμε. Και ενώ και η στάση τώρα του κυρίου Ανδρουλάκη δεν βοηθάει στο να ξεκαθαρίσει αυτή η υπόθεση. Παραμένει ένα πέπλο μυστηρίου, το οποίο δεν κάνει καλό, νομίζω, και στο πολιτικό κλίμα. Νομίζω αυτό θα πρέπει να ξεκαθαριστεί. Εφόσον ο κύριος Ανδρουλάκης κακώς είχε τεθεί σε παρακολούθηση, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι δεν υπήρχε τίποτε το μεμπτό στη συμπεριφορά του. Εάν υπήρχε μεμπτό στη συμπεριφορά του κ. Ανδρουλάκη, αντιστοίχως υπάρχουν πάρα πολλές πιέσεις οι οποίες δημιουργούνται. Οπότε είναι, όλα αυτά. Είναι σαφές αυτό που λέτε. Αλλά αλήθεια, και θα ήθελα την άποψή σας, ίσως πιο προβληματικό ακόμη και από καθεαυτή την υπόθεση, δεν είναι το γεγονός της χρονικής περίοδου έναρξης και λήξης της παρακολούθησης? Έναρξης περίπου το φθινόπωρο Σεπτέμβριο του 2021, λήξης με την εκλογή του κυρίου Ανδρουλάκη στην Προεδρία του ΠΑΣΟΚ Σεπτέμβριο του 2021, ανακοινώνει την υποψηφιότητά του, τη διεκδίκηση εν πάση περιπτώσει επίσημος της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση της εσωκομματικής διαδικασίας με την εκλογή του, λίγες μέρες μετά την εκλογή του, λίγη και η παρακολούθηση σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Αυτό δεν είναι προβληματικό? Μιλάμε για μια σατανική σύμπτωση. Αυτό μπορώ να πω. Διότι τι άλλο να πούμε? Ότι υπήρχε αυτή η συγκυρία και τυχαίως εκείνο το διάστημα που ήταν υποψήφιος για την Προεδρία του Κινήματος Αλλαγής είχε τεθεί σε παρακολούθηση. Αυτό έρχεται να προστεθεί και στα αυτά που ανέφερα προηγουμένως, ότι υπάρχουν κάποια ερωτήματα που δεν πρέπει να μείνουν αναπάντητα στην κοινή γνώμη, είτε από τη μεριά της κυβέρνησης, όντως ο αρμόδιος διοικητής της ΕΥΠ και ο εισαγγελέας καλός
ενεργοποίησαν την παρακολούθηση ή αν όντως ήταν μια βόλια προσπάθεια κατασκοπίας ενάντια σε έναν πολιτικό αντίπαλο. Μάλιστα. Ένα σχόλιο γιατί πέρα από την πολιτική αντιπαράθεση υπάρχει και συνταγματολογικού επίπεδου αντιπαράθεση και μάλιστα δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Γεραπετρίτη, καθηγητής και εκείνος, και του κυρίου Βενιζέλου, καθηγητής επίσης, για το αν είναι νόμιμη ή παράνομη η παρακολούθηση πολιτικού προσώπου. Ένα σχόλιο υπάρχει? Ναι, κοιτάξτε, η δική μου, με τις δικές μου γνώσεις, πιστικά δεν είμαι ούτε διδάκτορ συνταγματικού δικαίου, αλλά είμαι ένας πολίτης ο οποίος έχει διαβάσει το Σύνταγμα πάρα πολλές φορές. Και διαβάζοντας το συγκεκριμένο άρθρο 61 παράγραφος 3, το δικαίωμα που δίνει το Σύνταγμα στον βουλευτή να μην είναι αναγκασμένος να καταθέσει ενόρκως και δημοσίως πράγματα τα οποία έχουν έρθει στην αντίληψή του κατά τη διάρκεια των κατοικώντων του, της δραστηριότητάς του, δεν νομίζω ότι σχετίζεται με την δικαίωμα του κράτους και των υπηρεσιών του κράτους να παρακολουθήσει έναν πολίτη, ακόμη και εκλεγμένο, εάν υπάρχουν υπόνοιες κάποιας συμπεριφοράς που άπτεται της εθνικής ασφάλειας. Νομίζω αυτό το, θα έλεγα, αυτή η ερμηνεία την οποία έχει δώσει ο κύριος Βενιζέλος δεν στηρίζεται σε κάτι τη δική μου άποψη στην έννοια αυτού του άρθρου του Συντάγματος. Από την άλλη πλευρά, δημιουργούνται σοβαρά ζητήματα και με βάση τα σχόλια της Πρόεδρου της Δημοκρατίας για το ποια είναι η αρχή της αναλογικότητας, ποιος έχει δικαίωμα να παρακολουθεί κάποιον. Θα σας πω για παράδειγμα ότι, εντάξει, αν δεχτούμε το επιχείρημα του κ. Βενιζέλου ότι δεν επιτρέπεται η παρακολούθηση βουλευτών και ευρωβουλευτών, επιτρέπεται η παρακολούθηση της Πρόεδρου της Δημοκρατίας, η οποία δεν αναφέρεται στο συγκεκριμένο άρθρο του Συντάγματος? Επιτρέπεται η παρακολούθηση του Πρόεδρου του Αρείου Πάγου ή του Αρχηγού του Στρατεύματος? Όλα αυτά είναι αυτά τα ζητήματα που είπαμε στην αρχή της συζήτησης, για το πρέπει να τεθούν κάποιες πολύ ουσιαστικές δικλείδες για το πώς θα χρησιμοποιούνται όλες αυτές και οι νέες τεχνολογίες, οι οποίες δίνουν πλέον και απεριόριστες δυνατότητες ακόμη και σε ιδιώτες να λειτουργούν εις βάρος της ιδιωτικότητας των πολιτών αλλά και κρατικών λειτουργών. Μάλιστα. Θέλω να κλείσω με την εμπλοκή τρίτων. Και τι θέλω να πω, δεν αναφέρομαι φυσικά στην υπόθεση της Αρμενίας και της Ουκρανίας, δηλαδή των πρεσβειών που επικαλέστηκε ο κύριος Κοντολέων, ότι υπήρξε αίτημα, άλλη ιστορία κι αυτή, αίτημα τρίτων χωρών για να ερευνήσει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών Έλληνα πολίτη και μάλιστα πολιτικό εντός της χώρας. Μπάσχε, εντός, την κλείνω όμως την παρένθεση αυτή. Θέλω να πάμε στον παράγοντα Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τις παρεμβάσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας σε σχέση και με τις παρακολουθήσεις και με το Ταμείο Ανάκαμψης, επειδή όλα συσχετίζονται και σχετίζονται, θα ήθελα έτσι τη δική σας οπτική. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι όλες αυτές οι εξελίξεις δεν βοηθούν στην εικόνα της χώρας και στην αξιοπιστία την οποία είχε χτίσει η χώρα, να μην πω από το 19 μετά, ας πούμε μετά την τήρηση των μνημονιακών όρων από το 2016 και μετά, μετά από εκείνη την φοβερή σύγκρουση του Μαΐου του 2016 και το μεσοπρόθεσμο. Λοιπόν, έχει τρωθεί σε ένα βαθμό η αξιοπιστία της χώρας και από το ζήτημα των συζητήσεων για τις επαναπροωθήσεις ή μη επαναπροωθήσεις και για τη συζήτηση που έχει σηκωθεί για το ζήτημα της ελευθερίας του τύπου και το τελευταίο ζήτημα για τις ακροάσεις. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να κάνει μια διεθνή, θα έλεγα, καμπάνια επικοινωνιακή, να εξηγήσει ακριβώς τι έχει συμβεί και ποιες είναι οι προθέσεις του για να ανασκευαστεί όλο αυτό το κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί. Δεν μπορώ να πω ότι ανατρέπει όλη την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, αλλά σαφέστατα δεν είναι μια ωραία εικόνα να βλέπουμε δημοσιεύματα συνέχεια για αυτά τα θέματα να αναδεικνύονται. Και μια και αναφερθήκατε στα δημοσιεύματα και κλείνουμε με αυτό, τις τελευταίες ώρες είδαμε έτσι από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης, τώρα να πω συντονισμένη, να πω απλά προσπάθεια, να πω τυχαίο γεγονός, σατανική σύμπτωση, όπως είπατε λίγο νωρίτερα, κάναμε έτσι αρκετή ώρα και μέχρι τουλάχιστον τη γραπτή δήλωση του κ. Ανδρουλάκη να αναζητήσουμε στα ψηλά των μέσων ενημέρωσης την υπόθεση των παρακολουθήσεων, την ώρα που ο διεθνής τύπος, στον οποίο αναφερθήκατε, διατηρεί σταθερά υψηλά την υπόθεση. Αυτό είναι ένα δείγμα. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να μπω στο
στην κρίση και στο μυαλό των διευθυντών των αρχισυντακτών των μέσων ενημέρωσης. Ένα επιχείρημα που ακούω είναι ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται περισσότερο για την ακρίβεια, για τον πληθωρισμό, για την ενεργειακή κρίση, για τις τιμές, για τα εισοδήματά του και δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ για τις παρακολουθήσεις. Μέσα εισαγωγικά να βάλω μια φράση που ακούγεται πολύ: όλοι τα έκαναν, όλοι τα ίδια κάνουν, το οποίο το ακούμε. Σαφέστατα όμως βλέπω ότι πιθανό να υπάρχει μια υποτίμηση της, θα έλεγα, της σημασίας που έχει αυτό το θέμα, όχι τόσο στην κομματική αντιπαράθεση, αλλά στις αξίες του κράτους δικαίου και των ορίων της εκτελεστικής εξουσίας πάνω στις ζωές των πολιτών. Και εκεί νομίζω δεν έχει δοθεί η κατάλληλη σημασία. Γιατί σήμερα είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, αύριο μπορεί να είναι ο κύριος Μητσοτάκης ή ο κάθε κύριος Μητσοτάκης, έτσι. Μα οποιοδήποτε, θα σας πω ότι βλέπουμε μια ραγδαία αύξηση των παρακολουθήσεων τα τελευταία χρόνια. Μόνο το 2021 ήταν πάνω από 15.000 παρακολουθήσεις νόμιμες. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε αν ήταν στο σύνολο ή επαναλαμβανόμενες, γιατί υπάρχει ένα χρονικό όριο 3 μηνών. Αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός παρακολουθήσεων και μάλιστα κατά 80% μαθαίνουμε για λόγους εθνικής ασφάλειας. Εάν όντως χρειάζεται 15.000 ή 12.000 παρακολουθήσεις για λόγους εθνικής ασφάλειας, τότε το έχουμε μια εθνική κρίση, σε την οποία δεν ακούμε τίποτε. Υπάρχει κάποιος υβριδικός πόλεμος που υπάρχει αυτή τη στιγμή και παρακολουθούνται 15.000 ή 12.000 άνθρωποι. Δηλαδή και αυτά ζητούν κάποιες εξηγήσεις, αυτά τα νούμερα. Κύριε Κουτσομίτη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία και τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Ήταν ο δημοσιογράφος, πολιτικός αναλυτής, ο κύριος Γιάννης Κουτσομίτης, με την έτσι ψύχαρμη οπτική του πάντα ως πένα και ως φωνή στα πράγματα. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.